Συναδέλφισες, συνάδελφοι, συναγωνίστριες, συναγωνιστές, εδώ και 15 μήνες οι εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία, όπως το Hilton, ζούμε στο όριο της φτώχειας. Ζούμε είτε με τα ψίχουλα των επιδομάτων ή όσοι είναι από εμάς εργολαβικοί έχουν να κάνουν μεροκάματο από το Μάρτιο του 2020. Αυτή η εικόνα όμως, συνάδελφοι, σιγά σιγά με το άνοιγμα της τουριστικής κίνησης και την αύξηση και εισρωή περισσότερων τουριστών αρχίζει να αλλάζει. Τώρα πια οι εργοδότες αρχίζουν να μας έχουν ανάγκη και αυτό που έρχεται, αυτό που έχουν χτίσει με αυτό το τερατούργημα νομοσχέδιο προβλέπει για εμάς δουλειά ήλιο με ήλιο, δουλειά ασταμάτητη, δουλειά χωρίς κανένας να ξέρει πότε θα γυρίσει σπίτι του, πότε θα δει την οικογένειά του, μέχρι πότε θα τον λιώσουνε, μέχρι πότε θα του πίνουν το αίμα. Συνάδελφοι, αυτό το νομοσχέδιο είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Ορίζει δηλαδή διαχειριστή της ζωής μας, διαχειριστή το πότε θα πάμε να ξεκουραστούμε, το πότε θα πάμε μια εκδρομή, το πότε θα δούμε τα παιδιά μας, τον εργοδότη μας και όχι εμάς. Γι' αυτό, συνάδελφοι, θα το στείλουμε στα σκουπίδια. Γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει να περάσει. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο τα εργατικά σωματεία, τα ταξικά συνδικάτα πρέπει να ατσαλωθούν, πρέπει να μαζικοποιηθούν, πρέπει οι εργαζόμενοι να βρούνε αποκούμπι και σιγά σιγά να οργανώσουμε την αντίδρασή μας. Είτε ψηφιστεί είτε δεν ψηφιστεί αυτό το έκτρωμα, εμείς ξέρουμε ότι στην πράξη δεν πρέπει να επιτρέψουμε να εφαρμοστεί. Αλλά συνάδελφοι, αναρωτιέμαι και απευθύνομαι τώρα στους ξεπουλημένους βουλευτές των αστικών κομμάτων που ετοιμάζονται να ψηφίσουν αυτό το έκτρωμα, αλλά και στις ηγεσίες της συνδικαλιστικής, τους ξεπουλημένους συνδικαλιστές της ΓΕΣΕΕ, των παρατάξεων της ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ και όλων των συνεργατών τους που δεν ξέρουν, δεν έχουν ιδέα τι θα πει δουλειά. Απευθύνθηκαν μήπως στους εργαζόμενους που δουλεύουν σερβιτόροι και στιβάζονται στα κάτεργα της Μυκόνου μέσα σε κοντέινερ. Απευθύνθηκαν μήπως στους μάγειρες που δουλεύουν στους φούρνους σε υψηλές θερμοκρασίες, στις καμαριέρες που έχουν ταλιώσει τα χέρια τους από τις χλωρίνες. Μήπως απευθύνθηκαν σε αυτούς για να τους εξηγήσουν τα θετικά στοιχεία αυτού του νομοσχεδίου. Μήπως το κάνανε ποτέ αυτό? Όχι, συνάδελφοι, δεν τολμούν να μας αντικρίσουν στα μάτια. Αλλά ένα να ξέρετε, από εδώ και στο εξής, ο λαός είναι μαζί μας. Σήμερα κάτω στο λιμάνι η επιχείρηση κυβέρνησης μεγαλοξενοδόχων, μεγαλοεφοπλιστών και βιομηχάνων να κατασκοφαντήσουν τους αγώνες των συνδικάτων, των εργατών. Απέτυχε, δεν μπόρεσαν να βρουν έναν άνθρωπο. Τα ξεπουλημένα κανάλια, τα καλοταϊσμένα, δεν μπόρεσαν να βρουν έναν περαστικό που να πει κακή κουβέντα για τους απεργούς. Όλοι ήταν στο πλάι μας, ο λαός είναι μαζί μας, γι' αυτό θα νικήσουμε, γι' αυτό πάντα θα νικάμε, γι' αυτό, συνάδελφοι, όλοι γερά!